πριν από λίγο έλεγα ο καθηγητής ιατροδικαστικής και τοξικολογίας Νίκος Ράικος, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενος από αστυνομικούς, πέρασε το κατόφλι του γραφείου της 5ης Τακτικής Ανακρίτριας και παρέδωσε τις τοξικολογικές εξετάσεις, το πόρισμά του που αφορά τόσο τις εξετάσεις που έκανε το εργαστήριο τοξικολογίας του Αριστοτέλειου, αλλά όσο και τις εξετάσεις που έκανε το εξειδικευμένο εργαστήριο της Ελβετίας. Επίσημη ενημέρωση όσον αφορά τα αποτελέσματα δεν τα έχουμε. Η πλευρά της 24χρονης ανέφερε ότι περιμένει την συνολική μετάφραση των εξετάσεων προκειμένου να βγάλει συμπεράσματα. Ενώ από την πλευρά του κατηγορούμενου αναφέρθηκαν, πηγές έλεγαν ότι τα αποτελέσματα όλα είναι αρνητικά, δηλαδή χωρίς ευρήματα, και πως ακόμη και το αλκοόλ δεν είναι αξιοποιήσιμο. Περιμένουμε ποια είναι όλα τα αποτελέσματα αυτών των τοξικολογικών εξετάσεων που θα κρίνουν και τη συνέχιση της ανακριτικής έρευνας, αλλά και την τοποθέτηση όλων των πλευρών.